Γεια σας και καλώς ήλθατε στο Euronews. Πριν από λίγες ημέρες, η Κύπρος φιλοξένησε την Med9, δηλαδή την Υπουργική Σύνοδο των 9 Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο θέμα στην ατζέντα, η λήψη γρία και βασικός στόχος, η βιώσιμη διαχείριση του νερού της Μεσογείου. Για το θέμα θα κουβεντιάσουμε με την Μαρία Παναγιώτου, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να ξεκινήσουμε με την Med9. Ποιες είναι οι βασικές αποφάσεις της Συνόδου? Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα της Συνόδου, αλλά και τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία άπτονταν της θεματικής της, που ήταν φυσικά οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο πρωτογενή τομέα. Είχαμε την ευκαιρία ως Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα, το ΜΕΤ9, να φιλοξενήσουμε τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοί μου από άλλα υπουργεία θεματικές. Η δική μας θεματική δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τις επιπτώσεις της ξηρασίας στον πρωτογενή τομέα. 9 υπουργοί λοιπόν στην Κύπρο συζητήσαμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Εκ των σημαντικών στοιχείων που αναφέρονται στο κοινό ανακοινωθέν είναι φυσικά η δέσμευσή μας προς αυτή τη βιώσιμη διαχείριση νερού. Είναι η ανταλλαγή, η επιβεβλημένη ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας, τεχνολογίας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της άρδευσης και της κάλυψης των αναγκών, συνεπία της λειψιντρίας. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που ζητάμε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο για να καλύψει, όπως έχω πει, σε ένα ολιστικό πλαίσιο το ζήτημα που αφορά τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις του στο πρωτογενή τομέα, τις επιπτώσεις στους ίδιους τους γεωργούς, είτε αυτές έχουν σχέση με τα εισοδήματά τους, είτε και στον καταναλωτή που σχετίζονται με την αύξηση της τιμής των προϊόντων και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πολύ σημαντικό κομμάτι της επισητιστικής ασφάλειας που θέλουμε να το διασφαλίσουμε. Ένα ακόμη εκ των σημαντικών στοιχείων που υπάρχει στο κοινό ανακοινωθέν είναι η προώθηση της ανάπτυξης κουλτούρας και ανάμεσα στους αγρότες και τις αγρότησες μας σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογιών που μειώνουν τις ανάγκες σε νερό, τις ανάγκες χρήσης νερού μέσα από έξυπνα συστήματα. Δηλαδή να χρησιμοποιούν λιγότερο νερό, να μάθουμε να μην το ξοδεύουμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Είτε να χρησιμοποιούν μεθόδους για να χρησιμοποιούν λιγότερο νερό, είτε να υιοθετήσουν τεχνολογίες που τους επιτρέπουν αυτό, να το πράξουν αυτό, μέσα από φυσικά και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει η ΚΑΠ και φυσικά την υποστήριξη, τη δέσμευσή μας για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πλέον στρατηγικής για την αφεκτικότητα του νερού. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, όλο αυτό το πλαίσιο που περιλαμβάνεται στο κοινό ανακοινωθέν, περνά πλέον στην πράξη μέσα από τις σε τεχνοκρατικό επίπεδο συναντήσεις που θα γίνονται στις Βρυξέλλες με εντολή που έχουμε δώσει η κάθε ομάδα στους εκπροσώπους μας για να συνεχίσουν αυτές για να συνεχίσει αυτός ο συντονισμός και για να περάσουν πλέον όλα αυτά τα οποία έχουμε προαναφέρει και έχουμε συναποφασίσει μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, μετρήσιμων πλέον δράσεων και στην πράξη. Να πω ότι στις 23 του Σεπτέμβρη στο επικείμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα κατατεθεί αυτό το κοινό ανακοινωθέν μέσα στα EOB του Συμβουλίου. Ωραία. Να έρθουμε στην Κύπρο. Η λειψιδρία επηρεάζει άμεσα τη γεωργία, προκαλεί επιστημιστική ασφάλεια και απειλεί την οικονομική σταθερότητα. Τι κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο σας, ώστε αυτές οι επιπτώσεις, αν θέλετε, να αντιμετωπιστούν, να μετριαστεί το αποτύπωμα που έχουν στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία? Τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το πρώτο στάδιο που διαχειριζόμαστε αυτή την κρίση στο παρόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την οποία διανύουμε αυτό το πρόβλημα και όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτού του προβλήματος. Αυτό αφορά δυστυχώς την
την απαραίτητη μείωση σε ποσότητες νερού για σκοπούς άρδευσης, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή αποθέματα και να καλύψουμε 100% ανάγκες ίδρευσης. Αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε κατά μέσο όρο σε περικοπές γύρω στο 33% σε νερό προς τους γεωργούς μας. Είχαμε αντιδράσεις. Φυσικά και είχαμε αντιδράσεις και αν θέλετε ήταν έτσι πολύ δύσκολο και για μένα προσωπικά να συναποφασίσω μαζί με την αρμόδια ομάδα των τεχνοκρατών που ήρθε εδώ και εισηγήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο. Ένα μέτρο όμως το οποίο το εξηγήσαμε από πολύ νωρίς στους αγρότες και τις αγρότησες για να κάνουν τον απαραίτητο σχεδιασμό τους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και τις εποχιακές φυτίες για να ξέρουν από νωρίς τι να φυτέψουν και πόσο να φυτέψουν για να μετριάσουμε, αν θέλετε, το πρόβλημα. Ακολούθησε και ένας κύκλος επαφών αυξάνοντας στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τις ποσότητες νερού, διατηρώντας πάλι ένα ασφαλές απόθεμα. Αξιοποιήσαμε γεωτρήσεις, αυξήσαμε τις ποσότητες σε συγκεκριμένες αφαλατώσεις για να απελευθερώσουμε νερό που παίρνουμε από τα φράγματα για να μπορέσουμε να δώσουμε στους γεωργούς μας. Έχουμε εντάξει για ακόμα μια φορά στο σχέδιο το οποίο είναι ανοιχτό τώρα για χρηματοδότηση τις ιδιωτικές αφαλατώσεις και έχουμε φυσικά ενισχύσει και την δυνατότητά τους μέσα επίσης από το τρέχον σχέδιο που έχουμε για να υιοθετήσουν, για να τοποθετήσουν στις μονάδες τους έξυπνα συστήματα, να βάλουν μέχρι και αγροβολταϊκά που μειώνουν τις ανάγκες σε νερό σε 30%. Αυτά αφορούν το τώρα. Το δεύτερο στάδιο είναι το καλοκαίρι που έρχεται, που είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας, θεωρώντας ότι πάλι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε μέτρα τα οποία αφορούν την περαιτέρω επέκταση της παραγωγής νερού στο σύνολο των μονάδων αφαλάτωσης που έχουμε. Η Κύπρος έχει 5 μονάδες αφαλάτωσης. Θέλουμε να βάλουμε και νέα συστήματα μέσα, θέλουμε να βάλουμε και κινητές μονάδες αφαλάτωσης, θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις ιδιωτικές αφαλατώσεις και το τρίτο στάδιο που είναι και το πιο χρονοβόρο, αλλά είναι και αυτό που φέρνει και την πιο ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος, είναι όλο το δίκτυο υποδομών που έχουμε. Είναι το εθνικό επενδυτικό πλάνο που έχουμε με έργα πέραν του ενός δις, τα οποία κάποια από αυτά ολοκληρώνονται άμεσα και κάποια σε βάθος χρόνου μέχρι το 30. Άρα σε αυτά τα τρία επίπεδα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Εργαζόμαστε λοιπόν σε αυτά τα τρία επίπεδα. Είναι κατανοητό ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι εύκολη η επίλυσή του. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί και δυστυχώς οι άμεσες λύσεις είναι πολύ περιορισμένες, είναι δύσκολες, είναι ελάχιστες οι δυνατότητες που έχουμε για λύσεις σήμερα. Οι περισσότερες λύσεις θέλουν βάθος χρόνου και για να φέρουν αποτέλεσμα και να μας βοηθήσουν, αλλά εστιάζουμε ακριβώς σε αυτό με βάση προτεραιοποίησης. Ο αγροτικός κόσμος καταλαβαίνει, αισθάνεται την πίεση της κλιματικής κρίσης ή θεωρεί, έστω ένα τμήμα, ότι αυτά είναι λίγο υπερβολές τώρα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ότι σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει νερό, γιατί ξέρετε, ανάλογα προβλήματα έχουμε και εμείς στη Θεσσαλία. Και υπάρχουν κάποιοι αγρότες που υποστηρίζουν ότι είχαμε την καταστροφή του Ντάνιελ, αλλά όλα αυτά είναι λίγο υπερβολικά. Να πω ότι το πρόβλημα του νερού για κάποιες χώρες σε περισσότερες ποσότητες, κάποιες χώρες που δεν έχουν, για παράδειγμα, χώρους αποθήκευσης ή κάποιες άλλες που έχουν λιγότερη βροχόπτωση ή κάποιες υπερβολικοί. Όλα αυτά επηρεάζουν γύρω από το πλαίσιο νερού πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζουν μόνο οι μεσογειακές. Ήμασταν στη Βουδαπέστη, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και μας έλεγαν εκεί ότι επειδή δεν έχουν αποθήκευση νερού, δεν έχουν φράγματα όπως έχουμε εμείς, που είμαστε μια χώρα με τα περισσότερα
χειρότερα κατά κεφαλή σε επίπεδο Ευρώπης. Είχα μειώσει 20 με 25% με αντίστοιχε δυσκολίες για τους γεωργούς και όχι μόνο. Άρα είναι ένα κοινό πρόβλημα. Οι αγρότες και οι αγρότησές μας όχι μόνο αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βιώνουν και τις επιπτώσεις της. Δηλαδή έχουμε δει αλλαγές, έχουμε δει στα αμπέγια, έχουμε δει θέματα τα οποία βιώνουν και ήδη και τα βλέπουν. Και να πούμε το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε δει και με τους μελισσοκόμους μας. Η λειψιντρία, η ξηρασία, η σκόνη στην ατμόσφαιρα που έχουμε, ας πούμε, ως Κύπρος, έχει μειώσει πολύ και την παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που τα βιώνουν ήδη οι γεωργοί μας, οι οποίοι όμως γεωργοί και εξορισμού ήδη οι γεωργοί, όπως και ήδη γνωρίζουν, είναι ένας κύκλος, μια έτσι παραγωγική διαδικασία που λειτουργεί στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν οι αγρότες και οι αγρότησές μας και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο εισόδημα, στην καλλιέργεια, σε αυτό το οποίο είναι συνηθισμένοι να κάνουν, αλλά και να έχουν και τα κίνητρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν τις υποδομές και να κάνουν εκείνες τις αλλαγές που χρειάζονται για να είναι πιο προσαρμοσμένοι σε αυτό το αποτέλεσμα. Τελευταία ερώτηση. Νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τι ζητάει η Κύπρος? Μια ανθρωποκεντρική κοινή αγροτική πολιτική, μια κοινή αγροτική πολιτική για την οποία η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει για το τι θέλουμε να είναι και πώς θέλουμε να είναι. Θέλουμε να είναι απλοποιημένη, θέλουμε να δίνει κίνητρα και εργαλεία στον γεωργό για να μπορεί, ακριβώς όπως σας έχω πει, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, αλλά και να αποκτά τις υποδομές. Θέλουμε να έχουμε μια απλοποιημένη διαδικασία για τις αλλαγές στο στρατηγικό μας, που θα βοηθήσουν, αν θέλετε, και τους τεχνοκράτες εδώ, αλλά και τους αγρότες μας να έχουν αμεσότητα πρόσβασης στα εργαλεία. Θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο, ένα ταμείο, ένα ισχυρό πλαίσιο ταμείου κρίσεων, αν θέλετε. Εμείς ζητάμε το 2% του φακέλου μας να μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα και με απλές διαδικασίες για να έρθουμε αρρωγή έμπρακτα στους γεωργούς μας όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεπία της κλιματικής κρίσης. Και φυσικά να είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες, μια κοινή αγροτική πολιτική προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, με διάφορες, αν θέλετε, εισηγήσεις που συζητούμε όλοι μαζί και υιοθετά φυσικά και η Κύπρος, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά καλύτερη κατανομή των χρημάτων και κυρίως των αδιάθετων χρημάτων με εύκολο και απλό τρόπο για να μπορούμε να είμαστε πιο εύκολα και πιο άμεσα δίπλα στους αγρότες και τις αγρότησές μας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο Euronews.